Κάθε δυνατή φροντίδα δίνεται από γιατρούς και προσωπικό στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Στο μόλις 16 μηνών αγοράκι, στο οποίο διακομίστη εσπεσμένα στο νοσοκομείο του Ηρακλείου από τα Χανιά. Χθες το απόγευμα, το βρέφος νοσηλεύεται σε καταστολή στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών με συψεμική μηνυγκίτιδα. Λαμβάνει αγωγή και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Όπως είπε ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Βενιζελίου Νίκος Χαριτάκης, οι γιατροί προσπαθούν να μην προκληθούν βλάβες σε ζωτικά όργανα του παιδιού. Και οι επόμενες ώρες θα κριθούν για την πορεία της αγωγής του βρέφους. Μπαίνουμε στην υγεία και πάμε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, όπου καταγγελία από ασθενείς της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ότι τις ημέρες με τις χαμηλές θερμοκρασίες δεν υπήρχε θέρμανση. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Ταρτσανάλη Μαρία, όπου έχει συγγενείς της στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Να την ακούσουμε, κυρία Ταρτσανάλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εσείς είχατε, συνοδεύατε κάποιο συγγενή σας στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, εκεί όπου μία εβδομάδα στο θάλαμο που νοσηλευόταν στην παθολογική δεν υπήρχε θέρμανση. Ναι, να σας πω πρώτα καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους. Θα ήθελα να πω ότι η γιαγιά μου είναι 93 χρόνων. Θα έπρεπε λοιπόν να νοσηλευτεί, γιατί είχε μία επιδείνωση στην υγεία της. Ήρθε το ασθενοφόρο από την Ιεράπετρα, την παραλάβανε στην Ιεράπετρα. Όμως, όπως ξέρετε, η κλινική παθολογική δεν λειτουργεί. Έπρεπε λοιπόν να διακομιστεί στον Άγιο Νικόλαο. Από τη Δευτέρα λοιπόν μέχρι σήμερα είναι στον Άγιο Νικόλαο. Φανταστείτε ότι όλες αυτές τις μέρες που οι θερμοκρασίες ήταν από 0 μέχρι 5 βαθμούς, στον τέταρτο όροφο, που είναι η ουρολογική και η οφθαλμολογική κλινική, δεν υπήρχε θέρμανση. Ούτε μέσα στους θαλάμους, ούτε στο διάδρομο. Όλος ο κόσμος είχε ξεπαγιάσει και φώναζαν και προσπαθούσαν να βρουν κάποιον υπεύθυνο. Τους είπανε μονάχα ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να αγγίξουν τα μηχανήματα, γιατί όλα αυτά θα διαλύσουν. Θα διαλυθούν, λέει, με το άγγιγμα που θα τους κάνουν. Φανταστείτε όμως, επειδή τα πράγματα επιδεινώθηκαν, τέλος πάντων, και επειδή συνέβη και ένα άλλο περιστατικό, ενώ υπήρχε μια μικρή βελτίωση και λέγανε ότι θα μπορέσει να φύγει η γιαγιά μας και από το νοσοκομείο, και έπρεπε να έρθει ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που δεν ερχότανε από εχθές το πρωί, πρωινές ώρες, με ένα εξιτήριο στα χέρια η μητέρα μου, που τη συνόδευε και τη φρόντιζε όλες αυτές τις μέρες. Και επενδύκαμε, εμείς πήραμε το ΕΚΑΒ να δούμε τι θα γίνει. Τελικά, μέχρι και σήμερα το μεσημέρι, δεν ήρθε το ασθενοφόρο. Αναγκάστηκα λοιπόν να πάρω κάποιο σταθμό. Γιατί η μητέρα μου είχε φτάσει σε ένα σημείο που δεν άντεχε πια όλη αυτή την κατάσταση. Την αναμονή με το εξιτήριο στο χέρι και με ένα ασθενή που περίμενε να δει τι θα κάνει. Ο οποίος ασθενής, όπως ξέρετε, αφού υπάρχει εξιτήριο, δεν νοείται πια ότι είναι ασθενής του νοσοκομείου. Mm-hmm. Θα έπρεπε λοιπόν να φύγει η γυναίκα. Πήρα λοιπόν κάποιο σταθμό. Ο σταθμός αυτός, από ό,τι μου είπε ο κύριος του τουλάχιστον, με πήρε αργότερα από τον 104,4 του Αγίου Νικολάου, παρέμβηκε και πήρε το διοικητή του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου. Σε λίγη ώρα με παίρνει πίσω η μητέρα μου και μου λέει: παιδί μου, ποιο πήρες? Γιατί ήρθανε στο θάλαμό μας και φτιάξαν το καλοριφέρ. Μάλιστα. Άρα, μία εβδομάδα δεν το φτιάχνανε, έπρεπε να πάτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να λυθεί το πρόβλημα. Για να λυθεί. Και μάλιστα φτιάξανε, είναι τραγελαφικό, αλλά φτιάχτηκε μόνο το καλοριφέρ του δωματίου που είναι η γιαγιά νοσηλευόμενη. Στα άλλα δωμάτια βγήκε η μητέρα μου και στους διαδρόμους λέει: ελάτε άνθρωποι μου, ήρθε άνθρωπος να φτιάξει το καλοριφέρ. Και τρέξαν από τους άλλους θαλάμους να τον προλάβουν και ο άνθρωπος έφυγε από τη σκάλα γρήγορα. Μάλιστα. Πάντως ο διοικητής μας είπε ότι ανάβανε τα καλοριφέρ, γιατί επικοινωνήσαμε και εμείς μαζί του. Απλά δεν έχει τόσο πολύ ένταση στον τέταρτο όροφο. Όχι. Αυτή ήταν η απάντηση του κυρίου Μακρονικολάκη. Όχι, οι άνθρωποι, σας λέω, δεν λέω ψέματα. Η μητέρα μου δεν λέει ψέματα, είναι όλες αυτές τις μέρες εκεί πέρα. Θα έπρεπε να πάει ένα κανάλι, ένα σταθμό σε οποιοδήποτε να μιλήσει με τον κόσμο που νοσηλεύεται. Με τους ασθενείς και τους συνοδούς τους. Που μόνο ένας νοσηλευτής είναι για όλο τον όροφο. Μάλιστα. Σοβαρά προβλήματα, αυτό το γνωρίζουμε, το έχουμε κάνει πάλι θέμα ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη θέρμανσης σε μια περίοδο που ήταν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες όλων των ετών εδώ στο Λασίδι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευελπιστούμε να μην ταλαιπωρηθείτε άλλο και να μην ταλαιπωρηθούν και οι υπόλοιποι ασθενείς.